Νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία τα έχουμε δει όλα. Διάβαζα προηγουμένως για φωτογραφίες, λέει, από τον παραμυθένιο γάμο της Καρολάιν στην Πορτογαλία. Δηλαδή, πραγματικά, ουσιαστικά καταρρύπτεται κάθε ιδιωτική στιγμή που μπορεί να έχει κάποιος. Ή διάβαζα επίσης παρέμβαση, λέει, εισαγγελέα για τη δημοσιοποίηση του ημερολογίου της Καρολάιν. Επίσης καταρρύπτεται κάθε ιδιωτική στιγμή. Ξέρετε, είδαμε επίσης γεγονότα των συνεδριών να δημοσιοποιούνται από μία ψυχολόγο που δεν είναι ψυχολόγος, αλλά και δεν διαψεύδει όταν την αποκαλούν ψυχολόγο, τέλος πάντων, κάποιος συνάδελφός σας αθηναϊκών καναλιών. Από εκεί και πέρα είδαμε πονεμένους γονείς επίσης να μην μπορούν να ηρεμήσουν και ίσως συμπαρασύρονται σε αυτόν τον αγώνα της δημοσιότητας, θα έλεγα, με δηλώσεις σε αγγλικά κανάλια και εφημερίδες. Έτσι, κυρία Δουλγεράκη, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δομώντας μια άλλη πραγματικότητα, αυτή της πληροφορημένης και ενημερωμένης κοινωνίας, αυτοαναγορεύονται, και τονίζω το αυτοαναγορεύονται, σε καθρέφτη ή εικόνα της κοινωνίας. Προφανώς δεν είναι ούτε ο καθρέφτης ούτε η εικόνα αυτής της κοινωνίας. Πόσο βέβαια είμαστε ωστόσο ότι όλα τα στοιχεία ή τα σχόλια που γράφονται ή ακούγονται συγκροτούν την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα μυστικά ή ντοκουμέντα, όπως έλεγε το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η κοινωνία της εικόνας φαίνεται να έχει παραδοθεί στις εικόνες που παράγουν οι άλλοι και δυστυχώς καταναλώνει η ίδια και είναι συνένοχη και η ίδια στον κανιβαλισμό των ατόμων και των συνειδήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, κυρία Δουλγεράκη, είχαμε υπερκατανάλωση μιας ιστορίας, τραγικής ιστορίας, με τραγική δυστυχή κατάληξη. Σίγουρα πρόκειται για μια ιστορία της διπλανής πόρτας. Ο καθομολογίων δολοφόνος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ωστόσο με πολύ πιο εξαμβωτικό προφίλ. Είχε το προβεβλημένο επάγγελμα. Μιλάμε για πιλότο. Είχε από εκεί και πέρα την όμορφη γυναίκα. Έμενε, αν το θέλετε, έτσι στο status symbol της δεκαετίας του 2000, τη Μεζονέτα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το status symbol αυτό, στη δεκαετία του 2000. Πολύ εύκολα λοιπόν, έτσι, μπαίνουμε στη λογική της κλειδαρότρυπας, δηλαδή το να βλέπουμε πίσω από την κλειστή πόρτα. Βέβαια, αυτή η ιστορία, ξέρετε, κάτι άλλο χαρακτηριστικό, έβγαλε στον καθένα από εμάς το Sherlock Holmes που κρύβει μέσα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισοί Έλληνες τον είχαν υποψιαστεί και οι άλλοι μισοί τον θεωρούσαν σίγουρα ένοχο. Κάποιοι, μάλιστα, στα social media έσπευσαν να πανηγυρίσουν στο ότι εγώ σας το είχα πει, για παράδειγμα, το είχα γράψει τότε. Κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι ένα είναι σίγουρο. Ότι για μια ακόμα φορά, όπως το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, αναλωνόμαστε σε άχρηστες λεπτομέρειες. Για μια ακόμα φορά δεν μιλάμε με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά για τη συγκεκριμένη ιστορία, με πικάντικες και άχρηστες, θα έλεγα, λεπτομέρειες. Για μια ακόμη φορά, έτσι, μια ιστορία ιδεχθούς εγκλήματος από ένα ψυχολογικά, ίσως και ψυχιατρικά διαταραγμένο άτομο, δεν μας οδηγεί στο να μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία, όπως πολύ σωστά μιλήσατε προηγουμένως με την κυρία Παχιαδάκη, ή και για το κατά πόσο ο ψυχικά διαταραγμένος σκοτώνει, αλλά ανακυκλωνόμαστε, θα έλεγα, στο να μιλάμε αν πρόκειται για γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία. Θέλω να ξέρω ποια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο και διάφορες άλλες άχρηστες λεπτομέρειες. Άσε δε που βρίσκουμε και την ευκαιρία να αμφισβητήσουμε τους Έλληνες δικαστές και τις αποφάσεις τους, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τη διάχυτη ανασφάλεια που υπάρχει. Ξέρετε, κλείνοντας, θα έλεγα το εξής. Αναρωτιέμαι πώς θα αισθανθεί αυτό το μικρό παιδί, σαν ενήλικα βεβαίως, όταν διαβάσει ή δει όλα αυτά τα οποία γράφονται ή γίνονται σε αυτή τη φάση της ζωής του, σε αυτά που ζει σαν πρωταγωνιστής, έστω κι αν συνειδητά τουλάχιστον δεν τα καταλαβαίνει. Υποστηρίζεται προφανώς κάτι μένει πάντα. Η κοινωνία, είπατε πριν από λίγο, έχει παραδοθεί στις εικόνες που παράγουν άλλοι για αυτή. Και νομίζω ότι είπατε μέσα από αυτή την φράση όλες τις κουβέντες. Οι ανήλικοι που μπορεί να βλέπουν αυτές τις πολύ ωραίες πραγματικά λεπτομέρειες που δίδονται μέσα από την ελληνική τηλεόραση. Ευτυχώς υπάρχει και η περιφερειακή τηλεόραση, η οποία ξέρει να κρατά τα μπόσικα, αν θέλετε να το πω, ή ξέρει να στέκεται εκεί στο όριο της αξιοπρέπειας. Κύριε Παπανικολάου, αυτά τα παιδιά τι μήνυμα πρέπει να πάρουν για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που ακούνε, όπως ακούγονται, τι είχε κάνει? Οι ηλικιωμένοι που ακούν, έχω βρεθεί να βλέπω τηλεόραση, δελτία ειδήσεων, εκπομπές και με ηλικιωμένους και με παιδιά. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα που παίρνουν μέσα από όλη αυτή την ειδησιογραφία της κλειδαρότρυπας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που τελικά μπερδεύει ακόμη περισσότερο, αγχώνει ακόμη περισσότερο και ήδη έρχεται να προσθεθεί σε μια ελληνική κοινωνία η οποία έχει πιεστεί είτε λόγω της δεκαετούς κρίσεως, είτε αν το θέλετε και μέσα από την κατάσταση αυτή που βίωνε και βιώνει ακόμα λόγω της υγειονομικής κρίσης, η οποία έχει γίνει οικονομική και κατά συνέπεια και κρίση στην ψυχική υγεία, όπως έχουμε πει σε άλλες συνομιλίες μας αυτή την περίοδο. Νομίζω δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει διάχυτο σε αυτή τη φάση, ή αν το θέλετε υπήρξε διάχυτο σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι υπήρξε 1,5 μήνας, ούτως ώστε να μπορέσει να διαλευκανθεί αυτή τη συγκεκριμένη δολοφονία, υπήρξε μια αύξηση, έτσι θα έλεγα, της ανασφάλειας της οποίας βιώναμε, που σε αυτή τη φάση νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ αρνητικά σε όλους μας, σε μια ελληνική κοινωνία που, όπως είπα προηγουμένως, έχει ήδη πιεστεί. Γιατί ανασφάλεια? Μπορεί κάποιος να ταυτίζεται μέσα στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον με κάτι ανάλογο ότι θα μπορούσε να του συμβεί, μπορεί να του συμβεί? Γιατί το λέτε ταυτίζεται? Νομίζω ότι πολλές φορές ταυτιζόμαστε με πράγματα που βλέπουμε ή που γράφονται, ξέρετε. Κυρίως με πράγματα που βλέπουμε, δεδομένου του ότι η εικόνα είναι παντοδύναμη, έχει τη δυνατότητα να σε καθυλώνει και πολλές φορές παραμένεις παθητικός δέκτης απέναντι σε κάτι το οποίο το απορροφάς χωρίς καν να έχεις τη δυνατότητα να αντισταθείς. Από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο νομίζω ότι είναι πολύ, έχεις τη δυνατότητα να επεξεργαστείς πολύ περισσότερο πράγματα τα οποία υπάρχουν και γίνονται, και έχεις τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να αντισταθείς. Όπως επίσης και ο έντυπος, ο τύπος, που έχει τη δυνατότητα επίσης να μπορέσεις να επεξεργαστείς αυτές τις καταστάσεις τις οποίες διαβάζεις.